Πολύ κοντά σε μια συμφωνία συγχώνευσης βρίσκονται οι αεροπορικές εταιρείες Aegean και Olympic Air, που απασχολούν σήμερα συνολικά περισσότερους από 7.500 εργαζομένους. Η κίνηση των δύο εταιρεών εμφανίζεται και ως στρατηγικό βήμα για την ενδυνάμωσή τους απέναντι στην οικονομική κρίση. Οι δύο επιχειρηματίες ολοκληρώνουν την Τρίτη τις συναντήσεις τους με την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών και δεν αποκλείεται να ακολουθήσουν ανακοινώσεις. Η ισχύς εν τη ενώση φαίνεται ότι είναι το αντίδοτο στην οικονομική κρίση για Aegean και Olympic Air. Γι' αυτό και οι πληροφορίες μιλούν για μια σχεδόν βέβαιη συμφωνία που μπορεί και να ανακοινωθεί την επόμενη εβδομάδα. Η εφαρμογή της θα γίνει με συγχώνευση, με τη μετοχική πλειοψηφία στη νέα εταιρεία να ανήκει στην Aegean, όπως λένε οι πληροφορίες, αλλά στο όνομα να υπάρχει και η Olympic. Η λύση της συγχώνευσης έχει εφαρμοστεί και σε άλλες χώρες. Το παράδειγμα της Αλιτάλια με την Air One ήταν ένα παρόμοιο εγχείρημα. Θα δώσει καλύτερη κρίσιμη μάζα στην ενιαία εταιρεία, εφόσον γίνει μία. Όπως έγινε γνωστό, χθες συναντήθηκε με την ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, επιχειρηματίας Ανδρέας Βιαννόπουλος, ενώ επίκειται και επίσκεψη στο Υπουργείο του κ. Βασιλάκη από την Aegean. Το πρωί στη Βουλή, ο Δημήτρης Ρέπας στάθηκε στη ρύθμιση που υπήρχε στη διαδικασία αποκρατικοποίησης, ότι θα μπορούσε να μεταπολίσει ο ιδιώτης την εταιρεία μετά από διάστημα ενός χρόνου. Είχαμε καταγγείλει αυτή την ρύθμιση. Και φαίνεται ότι κάτι έκρυβε αυτή η ρύθμιση. Αν μπορούμε να αναγνώσουμε τις τελευταίες εξελίξεις. Λίγο νωρίτερα, ο Αλέξης Τσίπρας υποστήριζε ότι οι κυβερνήσεις Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ οδήγησαν σε αυτές τις εξελίξεις. Με τον περίφημο γάμο των δύο ανταγωνιστών, με τις αερομαχίες τους πριν από ένα εξάμηνο για το ποιος θα αγοράσει το πτώμα της Ολυμπιακής. Ποιο είναι όμως το προφίλ των δύο εταιριών? Η Aegean έχει στόλο 33 αεροσκάφη, απασχολεί περίπου 2.500 εργαζόμενους, εκτελεί 200 πτήσεις την ημέρα σε 23 προορισμούς εξωτερικού και 17 εσωτερικού σε συνολικά 53 δρομολόγια. Η Olympic Air έχει στόλο 30 αεροσκαφών με παραγγελία για τον επόμενο μήνα άλλων 2, απασχολεί 5.000 εργαζόμενους, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών εξυπηρέτησης εδάφους, εκτελεί 202 πτήσεις την ημέρα σε 15 προορισμούς εξωτερικού, 20 εσωτερικού και 9 άγονες γραμμές. Οι δύο εταιρείες έχουν κοινούς προορισμούς και στην Ελλάδα εκτός των αγωνογραμμών αλλά και στην Ευρώπη.